Κανονικά. Τα λεφτά αυτά φέρτε. Περίμενε τώρα, θα σου πω. Γιατί παίρνει τόκους και αυξάνονται, θα πάνε κανένα κατοστάρικο. Μην στην κοροϊδά. Εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια σου, φίλε. Παγκουτής από Αθήνα. Ναι. Η μαθητική κερκίδα του Ολυμπιακού σήμερα στο Βόλι, η μαθητική κερκίδα δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ναι. Οπαδοί ήταν. Δώσανε εισιτήρια να πάνε κόσμος. Σε εμάς δηλαδή δεν έχει εισιτήρια. Ναι, αλλά δεν πήγατε. Δεν πήγατε. Όπως δεν ήταν και. Τι φοβάστε, ρε παιδιά. Άστο, κάτσε. Τι φοβόμαστε. Εσείς φοβάστε να πάτε οπουδήποτε. Εσείς φοβάστε και μόνο. Οπουδήποτε. Εμείς όποτε και να γίνει, ήμασταν πέρυσι. Ρέξτε με την Γλυφάδα. Το σχετικό αυτό με τα πούλμαν. Ναι. Άκου τώρα, δεις τι κάνατε με τα πούλμαν. Τώρα στην Γλυφάδα. Δικαιούσαστε να πάρετε εισιτήρια. Δεν τα ζητήσατε, Παοξή, από την Αθήνα. Πρέπει να είσαι ενήμερος, γιατί θα τους περίμενες και μάτια τους περίμενες. Λοιπόν, δεν τα ζητήσατε τα εισιτήρια όπως δικαιούσασταν. 200 εισιτήρια, ναι. Δεν είναι. Και αυτή είναι Παοξή. Με το γυναικείο μπάσκετ. Ναι, με το γυναικείο μπάσκετ. Το τελικό του γυναικείου μπάσκετ. Ξαφνικά την Κυριακή θυμηθήκατε να πάρετε, να κατεβείτε στην Αθήνα εκάθοδο στο μυρίο. Με τα πούλμαν. Ναι, δύο πούλμαν, τρία. Είχατε συνεννοηθεί με την αστυνομία του φίλου σας, τον Τόσκα. Ξέρετε εσείς, δεν το φίλο του. Ξέρετε εσείς. Του Ιβάν. Ναι, του Ιβάν που είναι φίλος με τον Τζίπρα. Με τον Τζίπρα. Ξέρετε εσείς τώρα αυτά, τα φιλαράκια σας, άλλες είναι ομάδες του κράτους. Εσείς είστε πατελονάτη, έτσι. Τέλος πάντων, άμα δεν είναι καμιά κέρκυρα, ούτε με αστυνομία πάτε. Εδώ τώρα Πειραιά, ούτε Γλυφάδα, δεν πλησιάζετε με τίποτα. Συνεννοηθήκατε με τους δικούς σας, έτσι, τους φίλους σας αστυνομικούς, να σας σταματήσουν και όχι και εδώ. Και μετά να πει... Όχι κάτω να ταλαιπωρηθείτε, εκεί στα Μάλια. Okay. Έτσι να το γράψουν μόνο οι εφημερίδες και μετά πίσω. Όπου έχετε. Και να πούνε μετά η δίκη του ΠΑΟΚ, δεν μας άφησε η αστυνομία. Δεν μας άφησε η αστυνομία. Άφησε... Η αστυνομία που τους συνέδευε, που τους πήγαινε χεράκι στα Γιάννενα στην κέρκυρα παντού. Αυτή η αστυνομία. Έτσι, ναι. Δεν σας άφησε στο Βόλεϊ. Είστε ψεύτες. Σκληρή. Δηλαδή, είναι, λέει, αυτή του Βόλεϊ είναι πολύ σκληρή ο παδί. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν σας δώσαμε εισιτήρια γιατί θα κάνατε, τι θα κάνατε. Για πες, δηλαδή, γιατί δεν σας δώσαμε εισιτήρια. Τι θα κάνατε, όπως βουτάγατε στον Πειραιά, θα βουτάγατε και στην Γλυφάδα. Αυτό θα κάνατε. Ποια Γλυφάδα. Στην Γλυφάδα, άμα έρχονται. Α, ναι, ναι. Πού, γιατί και στη Ρόδο, και στη Ρόδο. Όπως μου έχετε βουτήξει σε όλα τα λιμάνια, βουτάξατε και εκεί. Δηλαδή το Φαλιράκι, Φάλιρο και από εδώ, Φαλιράκι και από εκεί. Μια χαρά. Βαλίτσες έχει εδώ στο Δονάκι του Διονύση, ένα σωρό μέσα εκεί. Ναι. Εντάξει, εκείνη η Παναγία Τσαμπίκα, θα κάνετε σταυρό σας και να πέσετε. Έλα ρε ψεύτες τώρα που τολμάτε να μιλάτε για τον κόσμο του Ολυμπιακού και για παρουσία οπουδήποτε, που έχετε ξεφτυλιστεί. Και έχετε αναγκάσει τις κυβερνήσεις να απαγορεύσουν τις μετακινήσεις για να μην μετακινούμαστε εμείς που τολμάτε και μιλάτε σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, όχι σε αυτή την εκπομπή που πρεσβεύει, ναι, που πρεσβεύει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Έτσι, να λέτε τέτοιες παπαριές για παρουσίες, ψεύτες, που βάζετε τις κυβερνήσεις να απαγορεύουν τις μετακινήσεις να μην ξεφτιλίζεστε. Για να μην συγκρίνονται τα μεγέθη μας. Ρόμπες, πάμε σε ένα περιστατικό να ευθυμίσουμε τώρα λίγο. Έλα, φίλε μου.